Εδώ είμαστε πάλι με τον φίλο και αγαπητό συγγραφέα, τον Άγγελο τον Ξενάκη, τον καλησπέριζω και πάλι εδώ στο στούντιο του DJ95.7, ο οποίος μας έχει έρθει σήμερα από Αθήνα. Ακριβώς. Αλλά θα είσαι και στο πάρτι στον Γκράθιας. Οπωσδήποτε, δεν θα το χάσουμε τίποτα. Εννοείται. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία ο κόσμος να σε δει και από κοντά. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, ο Άγγελος λοιπόν έχει γράψει ένα εγχειρίδιο, θα το έλεγα, περισσότερο. Ναι, θα έλεγα ότι είναι ένα εμπορικό βοήθημα. Αυτό θα το έλεγα ακριβώς. Ένα εμπορικό βοήθημα για τους αγοραστές. Να πούμε τι είναι αγοραστές. Γιατί εγώ, έτσι όπως αντιλαμβάνουμε τον όρο αγοραστής, είναι αυτός που πάει και αγοράζει από την αγορά. Είναι ο καταναλωτής. Ναι. Γιατί εγώ ξέρω σαν πολιτής, εγώ καλή ώρα που πουλάω διαφημίσεις για το σταθμό, βγαίνω έξω σαν πολιτής. Οπότε ο αγοραστής έχει να κάνει με τον πολιτή σαν interaction. Σαν, σωστά. Έτσι. Αλλά μιλάμε τώρα για τον αγοραστή που δουλεύει σε μια εταιρεία ως αγοραστής των προμηθευτών. Ακριβώς. Πες μας λίγο γι' αυτό. Ο αγοραστής ουσιαστικά είναι ο διαπραγματευτής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάποιος όταν θέλει να πουλήσει χοντρική σε κάποιον για να πουλήσει αυτός με τη σειρά του λιανική στους πελάτες του, αυτός που αγοράζει επαγγελματικά λέγεται αγοραστής. Η διαφορά όμως μεταξύ του πολιτή είναι ότι ο πολιτής κρίνεται με βάση τις πωλήσεις. Ενώ ο αγοραστής δεν κρίνεται με βάση το πόσο πολύ θα αγοράσει, αλλά το πόσο ποιοτικά θα αγοράσει. Δηλαδή, ο ένας πάει καθαρά στην ποσότητα, αν ο πολιτής δεν πουλήσει, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ενώ ο αγοραστής, εάν δεν αγοράσει σωστά στην κατάλληλη τιμή του κατάλληλου προϊόν, δεν θα έχει λόγο ύπαρξης. Και ο πολιτής όμως πρέπει να πουλήσει ποιότητα, έτσι, προϊόντος, υπηρεσίας, οτιδήποτε. Σίγουρα, αν θέλει να σέβεται τον εαυτό του και ή αν η επιχείρηση θέλει να σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να πουλάει ποιοτικά προϊόντα. Αλλά δεν κρίνεται με βάση αυτό. Κρίνεται με βάση το πόσο πολύ θα πουλήσει. Γιατί αυτό του κάνει τζίρο. Ο αγοραστής από την άλλη θα πρέπει να αγοράσει στη σωστή τιμή γιατί με αυτό θα κερδίσει. Αν το έλεγα σε μία πρόταση, θα σου έλεγα ότι η πώληση είναι υποχρεωτική, ενώ η αγορά είναι προαιρετική. Ίσως πρέπει να μας τα αναλύσεις σε λιγάκι αυτό. Ναι. Πάμε να ακούσουμε κομμάτι από Zoo Faded και επιστρέφουμε. Οκ, εδώ είμαστε DJ95.7, νούμερο 1 σε επιτυχίες. Το πάμε παρέα μέχρι τις 7. Σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου με, ας πούμε, επίτιμο καλεσμένο τον Άγγελο Ξενάκη, ο οποίος έχει γράψει. Πότε εκδόθηκε το βιβλίο? Έχει κάμια εβδομάδα, δύο. Ακριβώς, δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες από τις εκδόσεις Διάβλος. Κυκλοφορεί στα κεντρικά. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία στη χώρα. Ο μυστικός κόσμος των αγορών. Σχεδόν σε pocket size. Δεν είναι ακριβώς pocket size. Είναι λίγο μεγαλύτερο. Αλλά χωράει στην τσέπη. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένα φανταστικό εγχειρίδιο του Άγγελου. Άγγελε, είπες προηγουμένως ότι η αγορά είναι προαιρετική. Για εξήγησέ το μας λίγο αυτό, γιατί εμένα με χάλεσε να πω την αλήθεια, γιατί είμαι πολιτής. Δεν θέλω εγώ να κάνω κάτι υποχρεωτικό και ο αγοραστής να είναι προαιρετικό, αλλά ναι, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Ο αγοραστής θα πρέπει να αγοράσει εφόσον είναι βέβαιος ότι η αγορά που κάνει είναι επικερδής για την επιχείρησή του. Έτσι ώστε να καταφέρει να κάνει και αυτός με τη σειρά του μια επιτυχημένη πώληση. Σήμερα, σχεδόν σε όλα τα σούπερ μάρκετ, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε ίδιες τιμές λιανικής. Ειδικά στα πιο σημαντικά προϊόντα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν κερδίζεις από την τιμή πώλησης, αλλά από την τιμή αγοράς. Άρα μετράει πόσο θα αγοράσεις για να μπορέσεις να κερδίσεις σε μια κοινή τιμή πώλησης. Επειδή έχω διαβάσει το βιβλίο, δεν το έχω τελειώσει, αλλά το έχω διαβάσει και να σας πω, φίλοι μου, ότι μπορείτε να το διαβάσετε ακριβώς σε 2 ώρες. Πραγματικά. Διαβάζετε πάρα πολύ γρήγορα. 2 ώρες θέλετε μόνο, αν είστε συγκεντρωμένοι. Εγώ αφιέρωσα λοιπόν 1,5 ώρα και διάβασα όντως αυτό το κομμάτι το οποίο γράφεις μέσα. Ότι ειδικά σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το γάλα, τα τρόφιμα κτλ., ναι, οι τιμές δεν πολύ διαφέρουν από καλή ώρα σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, από αγορά σε αγορά. Ακριβώς. Οπότε ο αγοραστής πρέπει να πετύχει ένα καλύτερο deal. Ακριβώς. Για να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά. Αυτό θα δώσει ζωή στην επιχείρησή του. Αν δεν αγοράσει καλά, ειδικά τα ψυχολογικά προϊόντα, και ψυχολογικά εννοώ με τα 200 προϊόντα που θα μπουν ούτως ή άλλως στο καλάθι της νοικοκυράς, που είναι το γιαούρτι, που είναι το γάλα, που είναι ένα αναψυκτικό πολύ γνωστό κτλ. Αυτά τα προϊόντα θα πουληθούν σίγουρα στην ίδια τιμή λιανικής. Γιατί ακριβώς επειδή τα ψωνίζει ο καταναλωτής καθημερινά, ξέρει απ' έξω τις τιμές λιανικής τους. Δεν θα δεχτεί να πληρώσει παραπάνω. Οπότε όλο το παιχνίδι παίζεται στην αγορά. Οπότε ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αγοράσει πραγματικά πολύ καλά, γιατί από αυτό μπορεί να καθοριστεί το ποσοστό κερδοφορίας επιχείρησης. Που σημαίνει το οξυγόνο της, η ζωή της. Ναι, γιατί μια επιχείρηση έχει λειτουργικά, έχει overheads κτλ. Θα πάμε για Play Men Falling και στη συνέχεια θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το πιο σημαντικό ερώτημα το οποίο κάνει στον εαυτό του ένας αγοραστής. Λοιπόν, λέγαμε εδώ με τον Άγγελο. Ο Άγγελος, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, όπως είπαμε, του μυστικού κόσμου των αγορών, από τις εκδόσεις Διάβλος, κυκλοφορεί εδώ και 2 εβδομάδες στη χώρα. Λέγαμε για τους αγοραστές και
θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το πιο σημαντικό ερώτημα που πρέπει να κάνει ένας αγοραστής, αγοραστής επιχείρησης, έτσι, λιανεμπορίου φαντάζομαι, στον εαυτό του. Το πιο σημαντικό ερώτημα όχι μόνο για τον αγοραστή, για οποιονδήποτε άνθρωπο, επικοινωνεί με οποιονδήποτε άνθρωπο είναι, για μένα κατ' εμέ, είναι το γιατί. Όταν κάποιος μας μιλάει, λογικά ρωτάμε τι μας λέει το πρώτο. Άρα να είμαστε καλοί ακροατές, να καταλάβουμε τι μας λέει. Μετά μπορεί να ρωτήσουμε ποιος μας το λέει, που για μένα αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί άπαξ και κάποιος κάθεται απέναντί μας, είναι στο ίδιο επίπεδο, σίγουρα. Και το πώς το λέει, για να διαχειριστούμε τον τρόπο με τον οποίο μας μιλάει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα όμως. Ναι, το πώς το λέει είναι ένα ερώτημα προς τον εαυτό σου. Πώς μου μιλάει έτσι, μου μιλάει καλά, μου μιλάει φοβιστικά, μου μιλάει πολύ δυναμικά, μου φωνάζει. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι το γιατί το λέει. Το γιατί το λέει, όταν το εκφέρεις τον άλλον, θα πάρεις μια απάντηση που συμφέρει τον άλλον. Δηλαδή, άμα πεις γιατί είναι τόσο ακριβό ένα προϊόν, ο άλλος θα σου πει ότι είναι ακριβό γιατί είναι ανωτέρας ποιότητας, συνήθως. Αν όμως ρωτήσεις τον εαυτό σου γιατί μου το είπε αυτό, τότε θα καταλάβεις ότι στο 90% των περιπτώσεων αυτό που λένε οι Βρετανοί inner wisdom, δηλαδή εσωτερική σοφία, θα σου δώσει και τη σωστή απάντηση. Παράδειγμα, αν πάει κάποιος σε ένα τυροπιτάδικο και ζητήσει μια τυρόπιτα και πεις ότι εγώ δεν θέλω να μου τη ζεστάνεις και η κοπέλα δεν σε ακούσει και στη ζεστάνει, εάν δεν ρωτήσεις γιατί θα τη φας. Θα πεις, α, μα σας είπα κρύα, α, συγγνώμη, εντάξει, πάρτε τη τώρα που είναι ζεστή. Και θα τη φας. Αν ρωτήσεις γιατί θα καταλάβεις ότι ήταν την παγιάτικη. Σε άκουσε, αλλά παρόλα αυτά την έβαλε να τη ζεστάνει γιατί. Ή έκανε λάθος. Συνήθως όχι. Συνήθως, αφού σε άκουσε και την έβαλε να τη ζεστάνει, ήταν παγιάτικη. Δεν τρογότανε. Το γιατί θα σε γλιτώσει από πολλά προβλήματα. Όταν ρωτάς γιατί, αν μιλήσεις με κάποιον επαγγελματία και σου πει είμαι 40 χρόνια επαγγελματίας και ρωτήσεις γιατί μου το είπε αυτό, θα καταλάβεις γιατί σου το είπε. Για χίλιους δύο λόγους. Οπότε με λίγα λόγια, το πιο σημαντικό ερώτημα είναι το γιατί. Στον εαυτό σου. Στον εαυτό σου. Ακριβώς την ώρα που σου λέει κάποιος γιατί μου το λέει. Ακόμα και μεταξύ δύο φίλων. Γιατί μου το λέει. Μου το είπε τελικά για καλό ή μου το είπε για κακό. Μου το είπε γιατί με αγαπάει ή μου το είπε γιατί με φθονεί. Δεν σημαίνει όμως ότι σκεφτόμαστε πάντα, πάει το μυαλό στο κακό, έτσι. Όχι, όχι. Το γιατί θα σου δώσει την απάντηση. Εγώ δεν λέω ότι το γιατί θα σου δώσει την άσχημη απάντηση. Αλλά αν μάθεις να ρωτάς τον εαυτό σου γιατί, θα δεις ότι μέσα σου είσαι πολύ σοφός. Λοιπόν, ας ρωτήσουμε όλοι λοιπόν τους εαυτούς μας σήμερα, απόψε 5 με 7, επ' ευκαιρία αυτής της συνομιλίας με τον Άγγελο, το γιατί για πολλούς τομείς της ζωής μας. Ακριβώς. Όχι μόνο για τις αγορές. Οκ, εδώ είμαστε και πάλι. Βραδάκι Παρασκευή σήμερα, 14 Νοεμβρίου. Σε μια Παρασκευή που προετοιμαζόμαστε για το μεγάλο πάρτι του DJ 95,7 μαζί με τον Γκράθιας, Παπακυριαζή 40 και φτιάχνουμε ατμόσφαιρα, μπορώ να πω, μιας και ακούσαμε μόλις τώρα Φέντερ με λύση goodbye. Φυσικά δεν λέμε goodbye στον Άγγελο, θα μείνει κοντά μας, είπε και την επόμενη ώρα. Ναι, θα μείνω, εντάξει. Μας κάνει το χατήρι. Όχι, δεν έχεις να πας πουθενά. Κάθε άλλο, δεν έχω πουθενά να πω. Αυτός ήταν και ο λόγος που ήρθα. Θα κάτσεις 4 μέρες, Ακριβώς. Ναι. Όπως δεν το χάνω το πάρτι με τίποτα. Νομίζω ότι αυτό το πάρτι πρέπει να είναι όλοι λάρες. Ξέρεις ποιος παίζει μουσική? Ναι, βέβαια. Ο Άκης ο Βασιλείου. Παλιός και καλός φίλος. Και μάλιστα και τον έχω ακούσει και σε πολλά μαγαζιά στην Αθήνα, που είναι εξαιρετικός πραγματικά. Ετοιμαστείτε για ένα φοβερό DJ set. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, επιστροφή των πωλήσεων, να πούμε λίγο για τους πωλητές. Ναι. Πόσο εσύ, σαν αγοραστής, αντιμετωπίζεις έναν πωλητή? Τώρα δεν μιλάς σε μένα, βέβαια. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή κάνω τον παραγωγό. Είμαι παραγωγός. Αλλά επειδή βγαίνω έξω για το διαφημιστικό κομμάτι του DJ, θα ήθελα ο αγοραστής να ξέρω πώς με αξιολογεί. Πώς με αξιολογεί. Μπράβο. Λοιπόν, ναι, οι αγοραστές, αυτό είναι αλήθεια, ότι όλες οι συνεργασίες και όλη η διαπραγμάτευση έχει καθαρά το προσωπικό στοιχείο μέσα. Ο πολιτής βασικά εξ αρχής δεν θα πρέπει να αυτοπροβάλλεται, αλλά δεν θα πρέπει να είναι και φοβισμένος, δηλαδή ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο. Να έχει μια αυτοπεποίθηση, να πιστεύει το προϊόν και να το αγαπάει που πάει να πουλήσει και να μιλήσει στα ίσια στον αγοραστή. Τι σημαίνει στα ίσια? Δηλαδή να μην τον κορεδέψει, να μην του πει ψέματα, να μην φανεί αργότερα υπόλογος για αυτά που είπε, να έχει μια σωστή γλώσσα σώματος, η χειραψία να είναι σταθερή, να κρατάει οπτική. Περίμενε. Χειραψία σταθερή, για λίγο. Σταθερή είναι έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Όχι τόσο δυνατά. Όχι τόσο δυνατά, ούτε σαν το τρεμάμενο ψάρι, λες και κρατάει ένα ψάρι έτσι στα χέρια του. Θα βάλουμε και web κάμερα στο στούντιο, το έχουμε στο σχέδιο, οπότε ακριβώς θα βλέπει ο κόσμος και τη ακριβώς χειραψία κάποια στιγμή. Ακριβώς, ναι. Και βασικά αυτό, και να έχει αυτοπεποίθηση για αυτό το οποίο πάει να κάνει. Να μην μπει φοβισμένος. Δεν χρειάζεται, και αυτό το λέω σε όλους τους πολίτες, σας συμβουλή, να μπαίνουν φοβισμένοι στους αγοραστές. Γιατί δεν βοηθάνε τη διαπραγμάτευση. Αυτό είναι πολύ κακό. Το έχω δει πολλές φορές και πολλές φορές, καμιά φορά,
το παίζουν πολλοί φίλοι, δείχνουν το επίπεδο της κουβέντας, πολλές φορές τους λένε και τα προσωπικά τους. Δεν χρειάζεται, πρέπει να κρατάνε ένα σταθερά επαγγελματικό προφίλ. Η αλήθεια είναι ότι διάβασα στο βιβλίο σου, το βιβλίο όπως είπαμε, Ο Μυστικός Κόσμος των Αγορών από τις εκδόσεις Διάβλος, ότι δεν πρέπει να ξεφεύγει η κουβέντα από το στόχο. Ο στόχος είναι να είναι ένα σύντομο περιεκτικό ραντεβού, έτσι, με τον διαπραγματευτή, με τον αγοραστή, και να. Θα υπάρχει ένα φιλικό, δηλαδή ένα πλαίσιο, ας πούμε, ευγένειας. Επιβάλλεται. Για να σπάσει ο πάγος, φαντάζομαι. Δεν χρειάζεται με το που θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Εννοείται, θα μιλήσουμε για τα γεγονότα, θα μιλήσουμε τι έχουμε ακούσει από την αγορά, τι γίνεται. Αλλά αυτό δεν πρέπει να πλατιάσει. Θα πρέπει να μπούμε στο θέμα, γιατί αν αργήσει η κουβέντα να μπει στο θέμα, θα τελειώσει ο χρόνος της διαπραγμάτευσης που πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, αν μιλήσουμε μία ώρα για άσχετα θέματα, μετά όταν θα μπούμε στο θέμα, θα είμαστε και δύο πολύ κουρασμένοι. Οπότε δεν θα πιάσουμε τα θέματα να τα αναλύσουμε όπως πρέπει. Okay, εδώ είμαστε και πάλι στα 8 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Ηλίας Παπαστόλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7. Μαζί μου ο Άγγελος Ξενάκης, ο συγγραφέας του βιβλίου Ο Μυστικός Κόσμος των Αγορών. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάποια πραγματάκια ακόμα. Και φυσικά να κερδίσετε δύο από εσάς τυχεροί ακροατές αυτό το σούπερ βιβλίο Οδηγώ. Ειδικά αν είστε αγοραστές και σας ενδιαφέρει να εντρυφήσετε λίγο στο θέμα. 24-10-256-907 τηλέφωνο επικοινωνίας και για τις δικές σας ερωτήσεις. facebook.com/dj957 η επικοινωνία, εφόσον θέλετε τον ηλεκτρονικό τρόπο. Καλησπέρα. Συνήθως τα προβλήματα ξεκινάνε όταν υπάρχουν και υπόλοιπος κόσμος που εμπλέκεται. One less problem without you, όμως, λέει η Ariana Grande με την Iggy Azalea. Εδώ στο 95,7 DJ, νούμερο 1 στις επιτυχίες. Σήμερα Παρασκευή, λίγο μετά τις 6, στον αγαπημένο σου DJ και μέσα από το www.dj.gr, πατώντας το Listen Live. Καλησπέριζω και πάλι τον Άγγελο Ξενάκη, ο συγγραφέας του βιβλίου Ο Μυστικός Κόσμος των Αγορών, που είναι στην παρέα μας. Είχαμε ένα τηλεφώνημα προηγουμένως στο break τον ακριβώς από ακροάτρια η οποία έχει μικρή επιχείρηση εδώ στην πόλη της Λάρισσας και μας ρωτάει, Άγγελε, πώς θα μπορέσουν, λέει, τα μικρότερα καταστήματα να ανταπεξέλθουν στην κρίση και στον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων και ειδικά των πολυεθνικών. Έχεις κάποια συνταγή επιτυχίας? Ναι, θα έλεγα ναι. Μάλιστα, είναι πολύ πετυχημένη ερώτηση. Από ποια άποψη? Ότι στο βιβλίο έχω τρία κεφάλαια πάνω σε αυτό το κομμάτι, στην έκτη ενότητα. Οι μικρές επιχειρήσεις θα χρειαστούν λίγο περισσότερο κόπο για να πετύχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί ναι, μεν οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν οικονομία κλίμακας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάνουν μεγαλύτερες αγορές και πετυχαίνουν χαμηλότερες τιμές, αλλά δεν έχουν την ευελιξία της μικρής επιχείρησης. Η μικρή επιχείρηση, αν ο επιχειρηματίας πραγματικά αγαπάει την επιχείρησή του και θέλει να κινηθεί σε ένα δρόμο ώστε να, η επιχείρηση του να είναι κερδοφόρα, έχει πάρα πολλές επιλογές. Θα πω, είναι πολλοί οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να καταφέρει να κάνει καλές αγορές, αλλά θα πω ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδο για μια μικρή επιχείρηση. Παράδειγμα, αν ο κύριος προμηθευτής που σου δίνει, παραδείγματος χάρη, μια μάρκα συγκεκριμένη Δημητριακών, νιώθεις ότι δεν σου πουλάει στην κατάλληλη τιμή, έχεις πολλές επιλογές. Να πας σε ένα κασενκάρι να ψωνίσεις, να βρεις έναν άλλο προμηθευτή, να μπεις σε ένα άλλο δίκτυο αγοράς, να συνδυάσεις αγορές σου με άλλα αντίστοιχα καταστήματα. Είναι πάρα πολλές επιλογές και πολλοί τρόποι που μπορείς να το πετύχεις αυτό. Θα πρότεινα στην ακροάτρια να αγοράσει το βιβλίο και να διαβάσει ακριβώς όλες αυτές τις επιλογές που υπάρχουν. Πολύ ωραία. Αυτό. Και φυσικά είσαι στη διάθεση οποιοδήποτε στο 24-10-256-907 για οποιαδήποτε απορία. Ακριβώς. Θα κάνουμε το εξής τώρα. Θα δώσουμε το δωράκι μας. Υποσχέθηκες δύο βιβλία να μας φέρεις. Ακριβώς. Λοιπόν, δύο τυχεροί ακροατές στο 24-10-256-907, μεταξύ αυτών και η ακροατρία, γιατί όχι. Ακριβώς. Να μας ξαναπάρει και να ζητήσει το βιβλίο που μπορεί να το πάρει τελείως εντελώς δωρεάν. Στο 24-10-256-907 τηλεφωνείτε τώρα
για να κερδίσετε το μυστικό κόσμο των αγορών από τον Άγγελο Ξενάκη. 24-10-256-907. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Άγγελο, τον Άγγελο Ξενάκη. Παρακαλώ, μην τηλεφωνείτε άλλο για τα βιβλία, γιατί τα δώσαμε. Να πούμε ότι στα βιβλιοπωλεία το βιβλίο Ο Μυστικός Κόσμος των Αγορών του Άγγελου Ξενάκη, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και 2 εβδομάδες στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Πωλείται νομίζω στα 9 ευρώ, 10 ευρώ, πόσο, έτσι δεν είναι καλά? Είναι 10 ευρώ με μείον 10% εκτός σαν καινούργια έκδοση. Ωραία. Οπότε είναι 9 ευρώ. 9 ευρώ. Ωραία. Εγώ να δώσω την ευχή να έχουμε και δεύτερη έκδοση. Πολύ ωραία. Μακάρι. Λοιπόν, και να περιμένουμε και τα υπόλοιπα τα βιβλία που έχει σκοπό να γράψεις, γιατί πλέον μπήκες. Κάνεις αυτό που πραγματικά θες, όπως μας είπες. Λοιπόν, με αφορμή την ερώτηση την προηγούμενη της ακροάτριας, θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η διαφορά μεταξύ μικρής και μεγάλης επιχείρησης. Έτσι μου γεννήθηκε το ερώτημα. Ναι. Και... Κοιτάξτε, η διαφορά μεταξύ μικρής και μεγάλης επιχείρησης είναι καθαρά θέμα τζίρου. Δηλαδή, υπάρχει μόνο ένα κριτήριο. Δεν μπορεί να πεις ότι μια μικρή επιχείρηση είναι μικρή λόγω του όγκου του καταστήματος. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει μικρά καταστήματα, αλλά να είναι franchise και ο τζίρος να είναι μεγάλος. Ας πούμε, η Φολή Φολή έχει μικρά καταστήματα τώρα, παίρνω μια επιχείρηση για παράδειγμα. Αλλά όταν ήμουν στο αεροπλάνο ταξιδεύοντας προς Ασία, που η Ασία είναι μια χώρα η οποία έχει πολλούς τεχνίτες πάνω στα κοσμήματα, η Φολή Φολή είχε πάρει κεφάλι. Δηλαδή το περιδικό της Φολή Φολή μοιράζανε μες στο αεροπλάνο, το οποίο μου έκανε φοβερά μεγάλη εντύπωση. Οπότε η μικρή επιχείρηση με τη μεγάλη επιχείρηση έχει μόνο ένα κριτήριο, το τζίρο. Δεν θα έλεγα τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Καθαρά, ωραία. Πες μου λίγο για τα ράφια στα σούπερ μάρκετ. Τι παίζει εκεί, ανάλογα με το σε ποιο επίπεδο είμαστε, διαφέρει και η προσφορά? Ακριβώς. Στη διαπραγμάτευση αλλάζει και η τιμή στον καταναλωτή? Τι ακριβώς? Ακριβώς. Όταν ένα προϊόν βρίσκεται στο ύψος του ματιού, προφανώς πληρώνει κάτι παραπάνω σαν παροχή στον αγοραστή. Ο πολιτής, στον αγοριστή. Ο προμηθευτής, ακριβώς. Ναι. Η προμηθεύτρια εταιρεία, αυτό που λέμε ότι είναι έτσι πιο απλοϊκά, ότι είναι ένα ενίκιο στο ράφι, όντως ισχύει. Όχι με τη μορφή ενοικίου όμως, είναι με τη μορφή ή πιστωτικού σημειώματος ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Τέλος πάντων, εντάξει, μπαίνουμε σε κάποιες λεπτομέρειες. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αλλά σίγουρα ο χώρος που θα δώσεις, το ποσό του χώρου, το πόσο μεγάλος είναι ο χώρος στο ράφι και στο ύψος του ματιού, αν είναι, πόσο κοντά είναι, είναι πιο ακριβά τα ράφια από ό,τι είναι τα υπόλοιπα. Εννοείται. Από την εμπειρία σου, ψωνίζουμε ως καταναλωτές στο ύψος του ματιού ή ψωνίζουμε παντού? Όχι, από την εμπειρία μου. Καθαρά ψωνίζουμε στο ύψος του ματιού. Είναι παράδοξο ότι στα χαμηλότερα ράφια μπορεί να βρεις πολύ καλύτερες τιμές και πολύ καλά προϊόντα, εξίσου καλά προϊόντα, αλλά ο καταναλωτής ψωνίζει καθαρά στο ύψος του ματιού. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη question. Είσαι σε πολλά χρόνια σε εμπορικές επιχειρήσεις, νομίζω 14, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει ένα καλό από έναν κακό επιχειρηματία? Πολύ μεγάλη ερώτηση αυτή. Θα έλεγα ότι δύο πράγματα είναι που ξεχωρίζουν το καλό επιχειρηματία με το κακό. Το ένα είναι το μυαλό του και το άλλο είναι η ψυχολογία του. Εάν κάποιος θέλει πραγματικά και είναι πεισματάρη στο στόχο του, δεν φεύγει από το στόχο του το να πετύχει η επιχείρησή του και το να φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα, και έχει το μυαλό και το πείσμα να πραγματοποιήσει αυτό το στόχο, να τον σπάσει σε επιμέρους μικρούς στόχους και να κάνει όλες τις κινήσεις που χρειάζονται, είτε είναι έρευνα αγοράς, είτε να μάθει ποιος είναι ο πελάτης του, είτε να παρέχει τα κατάλληλα προϊόντα στις κατάλληλες τιμές, αυτός ο επιχειρηματίας θα πετύχει, όσο μεγάλη και να είναι η κρίση. Ο άλλος επιχειρηματίας θα κρυφτεί πίσω από τις δικαιολογίες του. Θα πει ότι επειδή η αγορά είναι χάλια, η οικονομία δεν είναι καλά, θα βρει 500 δικαιολογίες για να μην κάνει τα αναμενόμενα. Οπότε θεωρώ πραγματικά ότι ανεξαρτήτως ποιο είναι το περιβάλλον που εργάζεσαι, ο πετυχημένος επιχειρηματίας δημιουργεί το περιβάλλον που θέλει να δουλέψει. Δεν αφήνει το περιβάλλον να τον επηρεάσει. Αυτή είναι και η κύρια διαφορά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το γαλλικό συγκρότημα Klingande. Ένα καλοκαιρινό κομμάτι που έχει παίξει πολύ εδώ στον DJ 95,7, το Τζουμπέλ. Εσύ τι μουσική ακούς? Να πούμε λίγο και τα δικά μας. Όχι μόνο των αγορών. Ακριβώς, στη μουσική είναι. Μουσική με καθαρά ροκ, μοντέρνο ροκ. Δηλαδή Coldplay, Placebo, Killers. Είναι τα συγκρότημα Script που παίζει και εσύ συχνά. Ναι, πολύ ωραία. Θα επιστρέψουμε μετά με ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο θα είναι λίγο δύσκολο ερώτημα και θέλω να δω τι απαντήσεις θα μας δώσεις. Okay. Είναι πολύ κέριο και το αφήνω για το τέλος. Okay. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Klingande και Τσουπέλ.
hate me. Μαγικός ήχος σαξοφώνου που ήταν στη μόδα το περασμένο καλοκαίρι, αλλά συνεχίζει να παίζει δυνατά στο DJ 5,7 και σίγουρα μας ταξιδεύει κάπου εκτός πόλης. Σίγουρα εκτός Θεσσαλίας, κάπου πολύ μακριά. Σήμερα Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, μια ακόμα ερώτηση για τον Άγγελο Ξενάκη, ο οποίος θα μας αφήσει να παίξουμε και λίγο μουσική. Και φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να το γνωρίσετε και από κοντά, γιατί όχι, την Κυριακή στο πάρτι που θα γίνει στο Γκράσιας, Παπακυριαζή 40. Εκεί όπου μουσική θα παίζει ο άλλος δικός μας, ο Άκης Βασιλείου, τον Άκη τον οποίο τον ακούτε κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο DJ Warm-Up 10 με 10 το βράδυ. Λοιπόν, μισή ώρα λοιπόν ακόμα μαζί και Άγγελε, σου έχω τη σούπερ ερώτηση. Τι είναι διαπραγμάτευση? Τη βαριά ερώτηση. Είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν την περίμενες, αλλά μιας και είσαι διαπραγματευτής. Μάλιστα. Άνοιξε τα χαρτιά σου τώρα. Αφού ανοίγεις βιβλία, αφού γράφεις βιβλία, ανοίγεις τα χαρτιά σου. Τέλος. Η ερώτηση αυτή, βέβαια, να φανταστείς, Ηλία, ότι υπάρχει course στο Harvard, υπάρχουν σεμινάρια negotiation skills. Δεν απαντιέται μόνο σε μια απλή ερώτηση, αλλά αν το έλεγα σε μια πρόταση, αν έλεγα την απάντησή μου σε μια μόνο πρόταση, θα έλεγα το εξής, ότι διαπραγμάτευση είναι να ενισχύσεις όσο περισσότερο γίνεται τις δικές σου δυναμικές και δυνατότητες και να τονώσεις όσο γίνεται τις αδυναμίες του άλλου. Έτσι ώστε μέσα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης να πείσεις την απέναντι πλευρά ότι αυτός έχει περισσότερη ανάγκη εσένα από ότι εσύ αυτόν. Είναι μία μάχη, έτσι. Ακριβώς, είναι μία μάχη. Είναι το SWOT που λένε οι ξένοι. Αυτό ακριβώς κάνεις όλη την ώρα. Βέβαια, θα πρέπει να το κάνεις με αρετή. Διότι αν το παρατραβήξεις, θα χάσει ο άλλος. Και δεν θέλεις πραγματικά να χάσει. Πες μου για αυτή την αρετή, σε διακόπτω. Πες μου για αυτή την αρετή, διότι ο κόσμος των αγορών, από ό,τι κατάλαβα, είναι αδυσόπιτος. Ναι, όντως. Εκεί έξω. Ακριβώς, είναι αδυσόπιτος, αλλά δεν πρέπει να χάσεις την αρετή σου να θέλεις ο συνεργάτης σου να κερδίσει. Γιατί, εάν χάσει ο συνεργάτης σου, μπορεί να κερδίσει τη διαπραγμάτευση, αλλά σίγουρα θα χάσεις τη συνεργασία. Υπάρχει δηλαδή ντόμινο μετά, άμα χάσει και ο συνεργάτης. Βέβαια. Υπάρχει ντόμινο. Όλες οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι win-win. Πρέπει να κερδίσουν και δύο πλευρές. Αν το παρατραβήξεις και τον κάνεις τον άλλο να χάσει, ακόμα και αν δεν το καταλάβει εκείνη την ώρα, δεν θα μείνει συνεργάτης. Οπότε πρέπει να κρατήσεις την ισορροπία. Να κερδίσεις τα περισσότερα δυνατόν για εσένα, αλλά να μείνει κάτι και για τον συνεργάτη σου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είχαμε μαζί μας τον Άγγελο Ξενάκη, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Ο Μυστικός Κόσμος των Αγορών. Κυκλοφορεί εδώ και δύο εβδομάδες στη χώρα μας από τις εκδόσεις Διάβλος στην πολύ καλή τιμή των 10 ευρώ, νομίζω και 9 ευρώ σε κάποια βιβλιοπωλεία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θα τα πούμε και μετά για καφέ. Σίγουρα. Θα απολαύσεις καφελάρισες εδώ, super wow. Και εύχομαι κάθε επιτυχία. Ειδικά οι μουσικές ήταν καταπληκτικές όλες. Πέρασα καταπληκτικά. Θα περάσουμε ωραία και στο πάρτι. Θέλω να δώσεις μια ευχή για τις επιχειρήσεις, γενικότερα τις επιχειρήσεις, όχι τόσο στο λιανεμπόριο και στο χοντρεμπόριο. Γιατί εντάξει, περνάνε ζόρια. Εγώ το βλέπω κάθε μέρα που βγαίνω έξω. Ακριβώς. Θα ήθελα να ευχηθώ στους επιχειρηματίες να είναι συγκεντρωμένοι και να αγαπούν αυτό που κάνουν. Να μην επηρεάζονται από το περιβάλλον τους, αυτό που είπα και πριν. Να έχουν θετική αντίληψη των πραγμάτων, θετική ψυχολογία και όλα θα πάνε καλά. Πολύ. Μην αφήσουν τον εαυτό τους να πέσει. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ηλία. DJ 5,7 και Άγγελος Ξενάκης, Ο Μυστικός Κόσμος των Αγορών. Επιστρέφω εγώ σε λιγάκι. John Legend προς το παρόν, All of Me.